Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας υποδεχόμαστε σήμερα στο πρώτο Baby Boom για τη Θεσσαλονίκη. Μία ημερίδα αφιερωμένη στη γυναίκα, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Όπως πολύ καλά φαντάζομαι γνωρίζετε, ή όσες δεν είστε έγκυες θα γνωρίσετε, αυτή η περίοδος είναι πολύ ιδιαίτερη για κάθε γυναίκα. Αποφασίσαμε λοιπόν να καθιερώσουμε αυτή την ημερίδα και να την κάνουμε θεσμό για να λύσουμε όλες σας τις απορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω απ' όλα υγεία μας με το θέμα εγκυμοσύνη και μητρότητα, προσθέτοντας τώρα όμως και τη διατροφή. Κοντά μας είναι η κυρία Ειρήνη Πασχαλέρη, η οποία είναι βιολόγος, ειδικευμένη στη διατροφή. Γεια σας κυρία Πασχαλέρη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα να συζητώ μαζί σας για τη διατροφή, όντας εγκυμονούσα. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και για μένα και ξέρετε, όταν το βιώνεις και ως γυναίκα. Νομίζω ότι μπορείς να συμβουλέψεις και πολύ καλύτερα τελικά τις μέλουσες μανούλες, γιατί μπορεί να τα διαβάζουμε στα βιβλία, να τα βλέπουμε στα συνέδρια, αλλά όταν το έχεις βιώσει και η ίδια είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι ό,τι καλύτερο. Θα μας πείτε λοιπόν και την εμπειρία σας, συμβουλές μέσα από τη δικιά σας εμπειρία. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω από μια εκδήλωση η οποία έγινε τώρα πρόσφατα 6 Απριλίου το Σάββατο, το Baby Boom. Να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την εκδήλωση. Το Baby Boom ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε κάποιοι επιστήμονες που θέλαμε να ενημερώσουμε τις μητέρες, τις μέλουσες μητέρες μάλλον, για τα θέματα της εγκυμοσύνης. Συμμετείχαν 5 γυναικολόγοι, εγώ και μία ΜΕΑ και καλύψαμε όλα τα θέματα από την εγκυμοσύνη, τη διατροφή στην εγκυμοσύνη, την νοσηλεία μιας μέρας και πολύ πρωτότυπα καινούργια θέματα, την κεσαρική, για την παρακολούθηση, τον προγεννητικό έλεγχο και όλα τα νέα στον προγεννητικό έλεγχο. Ήτανε δωρεάν, είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση για τις τεσσάρες. Έχω μάθει ότι είχε μεγάλη επιτυχία, δεν μπορέσα είχε εγώ μεγάλη να επιτυχία. Σκεφτώ, αλλά θα δείξουμε και πλάνα στη διάρκεια της εκπομπής. Και του χρόνου θα σας περιμένουμε, γιατί αποφασίσαμε να το κάνουμε θεσμό μετά από την τόση ανάγκη του κόσμου να ενημερωθεί. Πραγματικά. Είδαμε ότι αυτό χρειάζεται και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Άρα πάμε δεύτερο baby boom του χρόνου, θα πάμε τη σειρά. Έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, κυρία Πασχαλέρη, να μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή και την εγκυμοσύνη και θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία είναι πολύ απλή και πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλες τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την φάση τώρα. Τι πρέπει να προσέχει μια γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε σχέση με τη διατροφή της? Νομίζω ότι η περίοδος αυτή και λόγω του επαγγέλματός μου και τώρα ως μέλουσα μητέρα είναι η πιο σημαντική περίοδο ώστε μια γυναίκα να δώσει έμφαση στο τι τρώει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο, ακριβώς δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικιά της υγεία απλά, έχει να κάνει και με την υγεία του μωρού που θα φέρει στον κόσμο. Έτσι. Όλες οι έρευνες μας προσανατολίζουν στο ότι το πόσο επιρρεπές θα είναι το παιδί σε νοσήματα, εφόσον γεννηθεί, εξαρτάται κατά πολύ από το τι τρώει η μητέρα ενώ είναι έγκυος. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν πόσο επηρεάζεται η υγεία του μωρού μας. Επίσης όλες οι έρευνες προσανατολίζονται στο ότι όσο λιγότερα κιλά παίρνουμε, τόσο πιο εύκολο είναι ο τοκετός, τόσο καλύτερη ψυχολογία της μητέρας. Άρα, το να πάρουμε το λιγότερο δυνατό βάρος και να τρώμε σωστά ποιοτικά πράγματα, θεωρώ ότι δεν είναι πολυτέλεια στην εγκυμοσύνη, ότι είναι ανάγκη και θα πρέπει λίγο και στην Ελλάδα να αποκτήσουμε αυτή την παιδεία. Γιατί ξέρετε, την μέχρι οποία στιγμής, δεν την έχουμε. Μην με ρωτήσετε εμένα πόσα κιλά πήρα στην πρώτη εγκυμοσύνη. Μέχρι στιγμής, ξέρετε τι γίνεται όμως. Είναι λίγο και το περιβάλλον που λέει ότι πρέπει να τρως για να είναι υγιές το μωρό. Ναι. Πρέπει να τρως για δύο. Δεν συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς αυτό. Εντάξει, είναι όλοι χαρούμενοι σε αυτή τη φάση, οι γονείς, το οικείο περιβάλλον, με το νέο παιδί που θα έρθει στην οικογένεια, το νέο μέλος, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν πρέπει οπωσδήποτε να επιβαρύνει την έγκυο γυναίκα. Εσείς πάντως δεν βλέπω να έχετε πάρει κιλά. Όχι, εγώ έχω πάρει 7 κιλά. 7 κιλά και θα γεννήσετε πρώτο Θεό σε λίγο. Ναι. Ναι, είναι πολύ λίγα τα κιλά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε λίγα κιλά στην εγκυμοσύνη. Μπορούμε και χωρίς να κάνουμε. Ακριβώς και χωρίς να κάνουμε ούτε στερετικές δίαιτες, ούτε χημικές δίαιτες, απλά προσέχοντας κάποια βασικά πράγματα. Πώς γίνεται αυτό χωρίς δίαιτες? Πρέπει να πάρουμε συμβουλές από εξειδικευμένους επιστήμονες να μας βοηθήσουν. Να πω ότι το πρώτο τρίμηνο το ξέρω τώρα και από την δικιά μου εμπειρία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει η γυναίκα πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα διατροφής, γιατί έχουμε τις αναγούλες, τις ναυτίες. Οπότε μπορεί να μην μπορούμε να φάμε συγκεκριμένα πράγματα. Πάλι εκεί μπορεί όμως να μας βοηθήσει ο ειδικός
να βρούμε εναλλακτικές πιο υγιεινές. Δηλαδή, άμα τρως καλά πράγματα, μπορείς να τρως και πολύ και σωστά, παραπάνω σωστά, και να μην σωστά. παχαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή το θέμα της ποιότητας τόσο, όχι της ποσότητας. Η ποσότητα μπορεί να είναι και λίγο Ναι, παραπάνω. ναι, ναι, ναι. Άρα, στο πρώτο τρίμηνο Σωστά. δεν δίνουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά βοηθάμε με γενικές συμβουλές. Και από τον τέταρτο μήνα και μετά, που η γυναίκα είναι καλύτερα όσον αφορά τις αναγούλες και τις Ακριβώς αυτό ναυτίες, συμβαίνει, ναι. μπορούμε Ναι. να μπούμε και σε ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με γενικές κατευθύνσεις, εγώ βλέπω γυναίκες και από την εμπειρία μου, που τις έχουμε και τις συμβουλευόμαστε, που πάνε υπέροχα στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή βάζουν ελάχιστα κιλά και είναι υγιείς και είναι καλά. Και δεν πεινάνε ιδιαίτερα. Άρα είναι κάποιος απλά να σου δώσει τις σωστές συμβουλές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι περισσότερες γυναίκες βάζουν κιλά, τρώνε έτσι ακατάσχετα, τσιμπάνε, χωρίς να δίνουν σημασία ούτε στα γεύματα. Λένε ότι αφού ήρθε η όρεξη, τώρα θα το φάω. Και από εκεί πέρα έτσι αρχίζει ακριβώς. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι πιο και πολύ νομίζω ψυχολογικό φαγητό, ναι, ξέρετε. και Ότι εγώ αν έτσι είμαι έγκυος, πιστεύω. μπορώ να φάω ό,τι θέλω. Ναι. Να αφαιθώ. Σίγουρα θα αφαιθείς λιγάκι. Δεν θέλουμε και την απόλυτη στέρηση. Θα είσαι λίγο πιο άνετη. Αλλά όχι συνεχόμενα και κάθε μέρα. Θέλει ενδιάμεσα να προσέχεις, να τρως σωστά, για να μην έχεις και άλλα προβλήματα, όπως είναι η δυσκυλιότητα, όπως είναι και καούρες ναι, που μπορεί να φέρει ναι, το κακό όλα αυτά. φαγητό που Ναι, ήδη τα έχεις ναι, και όσο σωστά. προχωράει η εγκυμοσύνη χειροτερεύω. Οπότε νομίζω ότι μόνο βοηθιέσαι με τη σωστή διατροφή. Ναι. Αλλά ξαναλέω, όχι δίαιτα. Όχι δίαιτα της στέρησης ή δίαιτα του να μην τρως. Αυτό επίσης απαγορεύεται. Πολύ ωραία. Άρα όμως από το, μετά το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, μπορείς να δώσετε κάποια συγκεκριμένα φαγητά που, τα Βεβαίως. Οποία πρέπει να τρώει η Και το γυναίκα. πρώτο τρίμηνο υπάρχουν κάποιες τροφές που απαγορεύονται. Όσο δηλαδή ακόμα χτίζεται το νευρικό σύστημα του μωρού, το ανοσοποιητικό του μωρού, π.χ. τροφές με τα βαριά μέταλλα, όπως είναι ο τόνος, ο σολομός. Αυτά τα ψάρια λέμε καλύτερα όχι το πρώτο τρίμηνο. Μάλιστα. Τα ομά φαγητά όπως είναι το σούσι ή κάτι ομό, καλό είναι να τα αποφεύγει η γυναίκα, τα καπνιστά και τα ομά. Μάλιστα. Οι κονσέρβες το πρώτο τρίμηνο καλό είναι να τις αποφεύγει η έγκυος γυναίκα. Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι καλύτερα πλημμένα από ό,τι ήταν ποτέ. Μάλιστα, ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες οδηγίες και για το πρώτο τρίμηνο, στο να πάμε στα ποιοτικά φαγητά και να βγάλουμε κάποια που μας επιβαρύνουν. Αλλά από το τέταρτο και μετά μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα πια. Το τέταρτο δίνεται συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σκοπό όχι βέβαια τη δίαιτα, αλλά τη συντήρηση ουσιαστικά. Ακριβώς. Κάποιων να βάζει κιλών. Όσο γίνεται λιγότερα κιλά. Ναι. Το πόσα κιλά πρέπει να βάλει μια έγκυος γυναίκα εξαρτάται πολύ από αυτό, το τι βάρος είναι πολύ είχε σημαντικό. Πριν. Α. Ναι. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι παχύσαρκη. Ναι. Και ο δείκτης μάζας σώματος είναι ψηλός, άρα κινδυνεύει και για αρτηριακή πίεση ψηλή και για καρδιοπάθειες και το έμβριο φυσικά και η ίδια. Είναι Σωστά. καλό να βάλει 7 με 10 κιλά μάξιμου. Τόσο Μια λίγο. Χαρά Γιατί ήδη έχει αρκετό βάρος. Φυσικά, ναι. Μία γυναίκα η οποία ήταν σε κανονικό βάρος, αυτό ναι. που λέμε πάλι μέχρι 13 με 15 κιλά, όχι παραπάνω. Εδώ ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλότερο στο τι βάζουν οι γυναίκες, αλλά σας λέω δεν υπάρχει νομίζω σε αυτό το θέμα παιδεία. Από ποια κιλά θα ήταν καλό ας πούμε, να αρχίσει μια γυναίκα την εγκυμοσύνη της. Αυτό εξαρτάται το σωματότυπο. Εξαρτάται και το σωματότυπο. Ναι, ναι, από ναι, ναι. να είναι μέσα Σωστά. Στα φυσιολογικά της όρια η ίδια, να είναι στα κιλά που είναι υγιής. Δηλαδή ο δείκτης μάζας σώματος να είναι σωστός για την ίδια και από εκεί να ξεκινήσει. Αν προγραμματίζει εγκυμοσύνη, καλό είναι να προσπαθήσει να χάσει κάποιο βάρος, που αυτό αυξάνει και τη γονιμότητα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Όσο λιγότερα κιλά έχεις, τόσο πιο. Οπότε Όχι να είσαι λιποβαρής, αλλά να είσαι μέσα στο κανονικό όριο. Ναι. Πιο εύκολα μένεις έγκυος επίσης. Σωστά. Σε πιο Αυτά υγιής. Είναι πάρα πολύ σημαντικά που τα λέτε. Να ξέρουν τα νέα κορίτσια ότι δεν χρειάζεται να είναι λιποβαροί, Ακριβώς. ούτε μοντέλα προκειμένου να μείνουν Όχι, να είναι μέσα έγκυες. Σε ένα σωστό ναι. όριο και μετά με μια καλή διατροφική παιδεία Έτσι. Βάζεις λίγα κιλά τα οποία και φεύγουν με το που γεννάς. Βοηθάει και ο θυλασμός πάρα πολύ στον Ισχύει αυτό ότι φεύγουν, ας πούμε, 5 με 6, 7 κιλά όταν ναι. γεννά, ναι. γιατί εγώ δεν το ένιωσα αυτό. Νομίζω ότι έχασα πάρα πολύ λιγότερο. Πολύ λίγο. Ναι, ναι. Φαίνεται έτσι, ότι δεν είχατε ιδιαίτερα υγρά ή κατακρατήσεις Μπορεί. Και τα λοιπά. Οι περισσότερες γυναίκες, συνήθως, αυτό είναι και θέμα περισσότερο γυναικολόγου, ναι. αλλά τα 5 με 6 κιλά φεύγουν γιατί ήταν από τη μήτρα, από τα υγρά κτλ. Το μωρό. Ωραία.
Ωραία. Θα ήθελα. Πολλές επίσης εγκυμονούσαν αυτές οι οποίες επιζητούν το γλυκό, τα γλυκά στη διάρκεια. Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, εσείς τι εμπειρία έχετε σε σχέση με αυτό και τι θα προτείνετε εναλλακτικά, ας πούμε, αντί να φάνε ένα γλυκό το οποίο πάρα πολλές θερμίδες. Πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, τι θα εναλλακτικά. Ισχύει απόλυτα. Γενικά στην εγκυμοσύνη και πεινάς παραπάνω. Ναι, το λέμε την αλήθεια. Το βίωσα και το ξέρω, γιατί είμαστε άνθρωποι και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και πεινάς παραπάνω. Και επειδή πέφτει πολύ συχνά η πίεση στην εγκυμοσύνη, θέλεις γλυκό. Οπωσδήποτε κάτι να τονώνεσαι. Εκεί τώρα, όταν παίρνει συνέχεια γλυκό και ζάχαρη, ο οργανισμός μετατρέπεται σε μία λιπομηχανή και κάνει συνέχεια λίπος. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές. Υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές γλυκού. Με τα αποξηραμένα φρούτα. Τα οποία τα τρώμε σε όλη τη διάρκεια και τα φάμε και στην εγκυμοσύνη. Ναι, ειδικά χρειάζονται στην εγκυμοσύνη, γιατί μας δίνουν και τις φυτικές ίνες για να μην έχει η γυναίκα δυσκυλιότητα. Με απίθανο τρόπο ρυθμίζουν το σάκχαρο και σε τονώνουν. Ναι. Άρα, εκτός από τα φρέσκα φρούτα, που τώρα την άνοιξη τα έχουμε πολύ ωραία, τα αποξηραμένα όπως είναι τα δαμάσκια και είναι τα σίκα, είναι εξαιρετική επιλογή για γλυκό. Θα μου πεις, δεν είναι γλυκό. Στον οργανισμό όμως δίνουν ακριβώς την ίδια αίσθηση. Η χυμή, που επίσης ανεβάζουν πολύ ψηλά το σάκχαρο γρήγορα, ένας χυμός περνάει γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος και ανεβάζει. Σωστά. Τα ζελέ. Ναι. Υπάρχουν κάποιες επιλογές γλυκών που είναι με στέβια, όπως είναι σοκολάτα με στέβια και κάποια γλυκίσματα που είναι με στέβια που μπορούμε να τα αναζητούμε, είναι απόλυτα υγιεινά και επιτρέπονται στην εγκυμοσύνη. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν επιλογές, γιαούρτι με μέλ και καρύδια. Αυτό θα σας έλεγα ακριβώς τώρα. Θα έλεγα για το ποια είναι η θέση του γιαουρτιού, ας πούμε, αν θα μπορούμε να το επιλέξουμε ως Πάρα πολύ και χρειάζεται κιόλας έτσι κι αλλιώς στην εγκυμοσύνη, γιατί έχει και τα μπίφιντους, έχει και το ασβέστιο. Και όταν βάζουμε και το μέλι μέσα που είναι καλή τροφή μέσα στο γιαούρτι, μας δίνει την αίσθηση του γλυκού. Άρα προσέχουμε, θα φάμε και το γλυκό μία φορά στο τόσο, αλλά όχι καθημερινά. Αυτό είναι το θέμα. Όχι καθημερινά. Τα καθημερινά μας με αυτά να μπορέσουμε να καλύψουμε τις υπογλυκαιμίες, ώστε μία φορά στο τόσο που θα φάμε το γλυκό να το ευχαριστηθούμε κιόλα. Έτσι, η σοκολάτα τι ρόλο παίζει, θα μπορούσαμε αντί για δαμάσκηνο κάποια στιγμή να φάμε ένα κομμάτι με σοκολάτα. Βέβαια, η σοκολάτα είναι και πάρα πολύ καλή τροφή, έτσι κι αλλιώς τη συστήνουμε. Θέλει λίγο προσοχή στην ποσότητα. Τέλεια. Αλλά είναι εξαιρετική τροφή η σοκολάτα και το κακάο, γιατί έχει και τα φλαβονοειδή, έχει πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες, άρα τη συστήνουμε απόλυτα. Πολύ ωραία. Τώρα μια και είπατε για το κακάο και πολλές. Εγώ τουλάχιστον στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, επειδή γενικά πίνω πολύ καφέ, ήθελα και τότε να πίνω πολύ καφέ. Ποια είναι η θέση του καφέ για τον καφέ. Ναι, και πόσους καφέδες θα μπορούσε να πίνει. Γενικά, αυτό που συστήνουμε στη γυναίκα που είναι υγιής, να πω για γυναίκα που είναι υγιής, γιατί πάντα θα ακολουθούμε τη σύσταση του γιατρού. Αν δει ο γιατρός ένα άλλο ιστορικό, μπορεί να μας πει κάτι άλλο. Επομένως, σε υγιή γυναίκα, 1 με 2 καφέδες την ημέρα επιτρέπονται. Ωραία. Παραπάνω από 200 μιλιγκράμμ καφείνης είναι που δημιουργούν το θέμα. Απλά θέλει προσοχή, εκτός από τον καφέ, να προσέχουμε και τα ποτά που έχουν καφείνη, όπως είναι η κοκακόλα, κάποια άλλα αναψυκτικά, τα πολλά τσάγια. Γιατί όλα αυτά έχουν διαγερτικές ουσίες. Άρα δεν μπορούμε να μην όλα μαζί σε υπερβολή. Μπράβο, να μην είναι σε υπερβολή. Το αλκοόλ και η εγκυμοσύνη, κύριε Πασχαλέρη. Το αλκοόλ. Το αλκοόλ κανονικά το πρώτο τρίμηνο θα πρέπει να απαγορεύεται εντελώς, ειδικά το πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, 1 ποτηράκι κρασί, 1 στο τόσο. Mm-hmm. Λέμε το κρασί γιατί αυτό θεωρούμε και διατροφικά καλύτερη πηγή αλκοόλης, γιατί έχει μέσα και τις φενόλες και κάποιες βιταμίνες, ενώ τα υπόλοιπα αλκοολούχα δεν έχουν τίποτα. Θα μπορούσε η έγκυος κόκκινο κρασί ή λευκό. Και τα δύο. Και τα δύο. Κόκκινο ή λευκό κρασί μία φορά στο τόσο. Προσοχή όμως πολύ στην ποσότητα. Να είναι 1 ποτηράκι γιατί η αλκοόλ περνάει και στο μέσα έμβριο, στο οπότε έμβριο. Θέλει προσοχή. Ωραία. Έχω πάρα πολλά να ρωτήσω. Θα προσπαθήσω τώρα λίγο να επικεντρωθώ σε ακόμα κάποια. Το αλάτι, τα φαγητά. Το αλάτι γιατί θέλει προσοχή ακριβώς. Χωρίς βέβαια ποτέ να πούμε ότι το αλάτι θα βγει εντελώς από τη ζωή μας. Μάλιστα. Δεν κάνει να αποκλείσουμε εντελώς το αλάτι. Mm-hmm. Στα άκρα δεν πρέπει να φτάνουμε γενικά ποτέ. Mm-hmm. Βάζουμε αλάτι, αλλά περιορισμένο και προσπαθούμε με τα υπόλοιπα μπαχαρικά, δηλαδή με πιπέρι, ρίγανη, αυτά να νοστιμήσουμε το φαγητό χωρίς να έχει πάρα πολύ αλάτι. Mm-hmm. Αλλά δεν το βγάζουμε εντελώς από τη ζωή μας. Εκτός αν υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση υπέρθεση ή άλλα προβλήματα. Αυτό που λέμε σύμφωνα με το
σημαντικό που θα το δει ο γιατρός. Ναι, ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης για τα συμπληρώματα διατροφής. Δεν ξέρω αν θα τα προτείνετε εσείς. Συνήθως οι γυναικολόγοι τα προτείνουν, το ασβέστιο, ας πούμε, σίδηρο κτλ. Αυτό, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα παίρνουμε μέσα από τα συμπληρώματα ή θα ήταν καλό μόνο μέσα από τη διατροφή μας? Κοιτάξτε, γενικά εξαρτάται από τη διατροφική κατάσταση που ξεκινάει η γυναίκα την εγκυμοσύνη. Όταν μια γυναίκα ξεκινάει και έχει εντελώς άδειες αποθήκες σιδήρου και το ασβέστιο εντελώς χαμηλό, τότε σίγουρα και ο γυναικολόγος θα δώσει συμπλήρωμα, γιατί θα θέλει μια άμεση βοήθεια στον οργανισμό να πληρώσει αυτά τα στοιχεία. Εξαρτάται επίσης από το πόσο η έγκυος καλά τρώει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν εγκυμονούσες οι οποίες το πρώτο τρίμηνο δεν μπορούν να φάνε τίποτα. Και σε ίσα χάνουν και βάρος, γιατί κάνουν συνέχεια εμετούς. Δεν είναι και τόσο, εντάξει, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Να μην μπορείς να φας, και ούτε είναι καλό για το παιδί, ούτε είναι καλό για το παιδί αυτό. Οπότε στις δύσκολες αυτές εγκυμοσύνες, επειδή δεν μπορεί η γυναίκα να φάει, άρα δεν παίρνει τρεπτικά, καλό είναι τα συμπληρώματα να υπάρχουν. Η καταλληλότερη συνέντευξη σας βλέπω, εγκυμονούσα, μας λέτε τώρα όλα αυτά. Ας παρακολουθούσαν λοιπόν και οι τηλεθεάτρες, οι οποίες είναι στη φάση της εγκυμοσύνης τους τώρα, τι οδηγίες πραγματικά πρέπει να παίρνουν από μία έγκυο βιολόγο εξειδικευμένη στη διατροφή. Λοιπόν, κυρία Πασχαλέρη, κλείνοντας σιγά-σιγά, θέλουμε να πούμε και το θυλασμό. Αφού τελειώσει η εγκυμοσύνη, σιγά-σιγά και δεν βάλουμε πολλά κιλά, όπως είπατε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε μία ισορροπημένη διατροφή, πάμε στο κομμάτι του θυλασμού. Ο οποίος θυλασμός ενδιαφέρει τις γυναίκες, νομίζω. Πάρα πολύ κόσμο πια. Ναι. Χάνεις, λέγεται τώρα, θα σας πω αυτό το οποίο ακούγεται, χάνεις κιλά με το θυλασμό? Δηλαδή στη διάρκεια του θυλασμού χάνεις βάρος? Ο θυλασμός βοηθάει πάρα πολύ τη γυναίκα να εξισορροπήσει μετά τον τοκετό. Ωραία. Δηλαδή είναι στην ουσία η συνέχεια του τοκετού. Και όπως η φύση έχει προνοήσει για όλα, έχει προνοήσει και γι' αυτό. Στο θυλασμό είναι η μόνη περίοδος στην γυναίκα όπου αυξάνονται οι καύσεις της. Ναι. Δηλαδή είναι στην ουσία ο θυλασμός σαν να κάνει γυμναστική, φανταστείτε. Ναι, μάλιστα. Αυξάνονται οι καύσεις της. Άρα, αν εκεί προσέχει τι τρώει, μπορεί να χάσει βάρος πολύ εύκολα. Γι' αυτό και εγώ συστήνω στις γυναίκες με το που θα γεννήσουν να, και ενώ θυλάζουν και θυλάζουν συστηματικά, να ξεκινήσουν τη σωστή διατροφή. Δηλαδή να μην παρασυρθούν από το ότι α, θυλάζω, μπορώ να τρώω ό,τι θέλω. Αυτό θα σας το ρωτούσα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα που θυλάζει μπορεί να τρώει ό,τι θέλει? Όχι, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βάλει και βάρος. Δεν θα χάσει κιλά. Ναι. Δεύτερον, και πιο σημαντικό για μένα, κάνει κακό στο μωρό. Ναι. Γιατί ο θυλασμός μπορεί να τον έχουμε θεοποιήσει από την άποψη ότι είναι πολύ καλός, όταν όμως η μητέρα τρώει σκουπίδια και το παιδί σκουπίδια θα πάρει. Ναι. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι και καλό. Ισχύει να θυλάζεις. Προτιμώ να πάρει το παιδί ένα συσκευασμένο γάλα όταν η μητέρα δεν τρώει καλά, να πάρει κάτι το οποίο να είναι ασφαλές γι' αυτό και δεν θα το δημιουργήσει αλλεργίες, δεν θα το ευαισθητοποιήσει για αργότερα, παρά να παίρνει τα σκουπίδια που τρώει η μαμά όταν η μαμά τρώει junk, τρώει απ' έξω, τρώει πάρα πολύ ζάχαρη. Επεξεργασμένες γενικά τροφές. Ακριβώς. Και επίσης συνηθίζει το παιδί σε αυτές τις γεύσεις από τόσο μικρό. Ισχύει αυτό που λέμε. Δηλαδή, ό,τι τρώει η μητέρα περνάει από στο παιδί. Από τη δουλειά συνηθίζει. Γι' αυτό σας λέω, σας είπα και στην αρχή, που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι οι έρευνες μας δείχνουν ότι η προδιάθεση του παιδιού για το πόσο επιρρεπές θα είναι στο φαγητό, στο καλό ή κακό φαγητό, ξεκινάει μέσα από την κοιλιά. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό άρα είναι και στην εγκυμοσύνη και στο θυλασμό μετά, ακόμα ένα βήμα παραπάνω, να τρώει η μητέρα καλά. Ωραία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε. Μια τελευταία συμβουλή που θέλετε να δώσετε στις μητέρες οι οποίες είναι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κλείνοντας, κυρία Πασχαλέρη. Να χαρούν αυτή την περίοδο όσο γίνεται περισσότερο. Είναι μοναδική, με όλες τις ιδιαιτερότητες. Να ενημερώνονται σωστά για το τι πρέπει να κάνουν. Και να εύχομαι με το καλό όλες τις έγκυες να γεννήσουν. Να προσέχουν τη διατροφή τους όμως, κυρία Πασχαλέρη. Δηλαδή να μην αφαιθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και είναι και πολύ δύσκολο μετά αυτά τα κιλά τα πολλά που θα πάρουν και τα χάσουν. Και η ψυχολογία, ξέρετε, στη γυναίκα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ήδη έχεις ένα βάρος. Πάρα πολύ σωστά. Με την εγκυμοσύνη έχεις μετά το παιδί και όλες τις ευθύνες. Όσο πιο υγιής και καλά είσαι, τόσο μπορείς να το φροντίσεις και καλύτερα. Φυσικά, φυσικά. Για να μην αισθάνεσαι άγχος μετά την εγκυμοσύνη. Γιατί έχω πάρει πάρα πολλά κιλά, πώς θα ξαναεμφανιστώ έτσι και πόσες. Γιατί πόσο δεν πάω να είμαστε και γυναίκες να τα χάσω.
Ναι, δηλαδή και η έγκυος γυναίκα είναι γυναίκα. Φυσικά. Και η μητέρα είναι πρώτα απ' όλα γυναίκα. Οπότε αυτό δεν θα πρέπει. Το ρόλο της αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλή λευτεριά, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάνε όλα καλά. Θα τα ξαναπούμε και μετά την εγκυμοσύνη, μάλλον. Εντάξει, να είστε καλά. Κλείνουμε κι εμείς λοιπόν την εκπομπή πάνω απ' όλα υγεία μας. Το θέμα σήμερα ήταν εγκυμοσύνη, μητρότητα και διατροφή. Το πρώτο μέρος με τον κύριο Κατσίκη και το δεύτερο με την κυρία Πασχαλέτη. Να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μας. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Σάββατο στις 4 το απόγευμα και Κυριακή στις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μας. Γεια σας.